σαν η director του προγράμματος ψυχολογίας και εμείς που κάνουμε host έτσι, αυτή την παρουσίαση βιβλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια events. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα ανθρώπους που εκπαιδεύονται να γίνουν θεραπευτές και σύμβουλοι, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε κάθε είδους ερεθίσματα και για τις υπόλοιπες προσεγγίσεις που υπάρχουν. Η φαινομενολογία για μένα ως ποιοτική ερευνήτρια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι που το έχω μελετήσει, κάτι που το έχω δει και κάτι που μας έχει διδάξει και ο Carl Rogers, ο μεγάλος δάσκαλος, και που οι δικές του συνθήκες και σήμερα διδάσκονται αυτούσιες όπως τα είχε πει και εκείνος τότε. Και όπως με κάθε μεγάλη θεωρία, από το Freud μέχρι και τις μεταγενέστερες θεωρίες, χρειαζόμαστε την εξέλιξη, όπως είναι και το focusing. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι και δική μας χαρά. Είναι και δική μας χαρά. Να σας καλησπερίσω όλους. Χαίρομαι ειλικρινά, παρόλο που ακούγονται όλα αυτά τα σαν κοινά, ειλικρινά χαίρομαι που είμαστε εδώ. Αυτό το βιβλίο υπήρξε για εμάς μια πολύ ουσιαστική δουλειά. Ήταν εξαιρετικά ένα πόνημα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί όπως αναφέρετε κι εσείς, η διαδρομή Ροτζουριανή μαζί με την Τζουλία ήταν ένα κομμάτι που μας εκπροσώπησε πάρα πολύ, μας αντιπρόσωπευε μάλλον, το πιστεύαμε. Και έτσι θέλω, εύχομαι ότι σήμερα θα μπορέσουμε με τη βοήθεια των φίλων που έχουμε εδώ και που κατά κάποιο τρόπο κάνουμε μία πρόκληση να μην έχουμε ανθρώπους που είναι απευθείας από τη δική μας προσέγγιση, αλλά που έχουν σε βάση φυσικά τη φαινομενολογία και θα προχωρήσουμε. Οπότε, ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα και για τους παρόντες και για όλους εκείνους που στήθηκαν δίπλα μας και μπορέσαμε και προχωρήσαμε σε αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Μπανιώκος, πολύ ιδιαίτερα συνεργάσιμος κύριος Μπανιώκος. Ξεκινάμε με τα ευχαριστώδικά σας. Καλώς ήρθατε σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα στην αρχή ως απόφυτος του Hellenic American University, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ψυχολογίας εδώ στο Hellenic American University πριν από 2 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Λεωνίδα Φιβοκόσκο, για την παραχώρηση του θεάτρου, για την πραγματοποίηση της παρουσίασης του βιβλίου του Campbell Πάρτον, Εκπέρτον, η προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, η φόξη και η ρομαντική προσέγγιση. Έχω λίγο άγχος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, και το εννοώ αυτό, τους ψυχοθεραπευτές και διευθυντές του Ελληνικού Κέντρου Φόξη, τον κύριο Παύλο Ζαρογιάννη και την κυρία Άννα Καραλή, που μου εμπιστεύτηκαν τη μετάφραση του βιβλίου. Πραγματικά ήταν πολύ γενναίο εκ μέρους σας να μου εμπιστευτείτε την μετάφραση ένας νέος επαγγελματίας στον χώρο. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν ομολογουμένο σε ένα δύσκολο βιβλίο. Τα βρήκα σκούρα κάποια στιγμή. Και επίσης σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε καθ' όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος τις σκέψεις και απορίες μου πάνω στο περιεχόμενο του βιβλίου. Και εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το πρώτο που μετέφρασα. Φαντάστηκα ποτέ μου ότι θα ασχοληθώ με τη μετάφραση. Το συγκεκριμένο βιβλίο είχε μεγάλο αντίκτυπο στην διαμόρφωση της θεραπευτικής μου πρακτικής που εκείνο τον καιρό που μετέφρασα το βιβλίο βρισκόταν ήδη υποδιαμόρφωση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, πολλά ευχαριστήρια, τη Διευθύντρια του Career Development Office του Hellenic American College, τη φίλη και συνεργάτη Δόκτωρ Σοφία Πρωτόκοπα, που με πρότεινε στους υπεύθυνους του Ελληνικού Κέντρου Focusing για τη μετάφραση του συγκεκριμένου βιβλίου, αφού προηγουμένως με τη Σοφία, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, κάναμε διάφορες συζητήσεις πάνω σε ζητήματα ψυχολογίας και φιλοσοφίας. Η Σοφία επίσης αγαπάει τη φιλοσοφία. Σοφία, φιλοσοφία, βλέπετε.
στη διάρκεια των, των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναγνωρίσω την ευρύτερη υποστήριξη που προσφέρει το ΧΑΕΚ στις πρωτοβουλίες των φοιτητών του κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των σπουδών τους. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική επίσης την παρουσίαση του βιβλίου αυτού στους χώρους του Hellenic American College και της Αμερικανικής Ένωσης, αφού αυτή η έκδοση παρουσιάζει μεταξύ άλλων τη σκέψη του Αμερικανού φιλόσοφου και ψυχοθεραπευτή Eugene Gentley, που υπήρξε στενός συνεργάτης του Carl Rogers, βασικού εμπνευστή, όπως όλοι γνωρίζετε, της προσωποκεντρικής προσέγγισης ψυχοθεραπείας, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 50 στην Αμερική. Ο Eugene Gentley, στηριζόμενος στη φιλοσοφία του υπόρρητου, implicit στα αγγλικά, είναι από τους πρώτους φιλόσοφους και ψυχοθεραπευτές που με το έργο του επεσήμανε την αναγκαιότητα απαλλαγής κάθε μορφής ψυχοθεραπείας από την στερεοτυπική ενοιολογική κατανόηση των προσωπικών βιωμάτων του θεραπευόμενου. Μετά από εκτενή έρευνα που πραγματοποίησε με τον, σε συνεργασία με τον Carl Rogers στη δεκαετία του 60, ο Gentley διαμόρφωσε μια νέα θεωρία για την βιωματική διαδικασία που επικεντρώνεται στη μεταφορά της προσοχής του θεραπευόμενου στο ίδιο του το σώμα. Θέλω να τονίσω εδώ ότι οι λίγες προσεγγίσεις ουσιαστικά επιτρέπουν στο θεραπευόμενο να εστιάζει στο σώμα, στο πώς αυτό η ιδιωμένη αίσθηση έχει εγγραφεί πάνω στο σώμα. Κατά τη θεραπευτική διαδικασία, ο θεραπευόμενος ουσιαστικά καλύτερα να παρατηρήσει τον τρόπο που το σώμα του έχει εγγράψει τα παγιωμένα, άκαμπτα και συνήθως επαναλαμβανόμενα προσωπικά του σχήματα στο εδώ και τώρα. Για τον Gentley, γιατί το έκανε αυτό, για τον Gentley το σώμα, το περιβάλλον και η βιωμένη εμπειρία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Αυτή είναι μια λέξη κλειδί στο βιβλίο. Θεωρούσε δε ότι η κάθε ψυχολογική διαταραχή οφείλεται στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αλληλεπίδρασης που συνιστά αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη ζωή. Τέτοιες δυσκολίες προκύπτουν όταν οι αυθόρμητες αντιδράσεις μας μπλοκάρονται από το φόβο του τι θα σκεφτούν οι άλλοι. Αυτό συνέβη στους περισσότερους από εμάς και έτσι δημιουργείται ένα μπλοκάρισμα στην ενεξελίξη διαδικασία αλληλεπίδρασης. Έτσι, ο Gentley εισάγει τη διαδικασία εστίασης, στην οποία ενσωματώνει σε πρώτη φάση τις βασικές θεραπευτικές συνθήκες της προσωποκεντρικής προσέγγισης του Rogers, δηλαδή την αυθεντικότητα, την ενσυναίσθηση, την άνευ, φόρον, θετική αποδοχή, βοηθώντας συχνά στην απελευθέρωση της μπλοκαρισμένης διαδικασίας. Με την εξέλιξη τώρα της διαδικασίας εστίασης αποτελεί η focus συμπληρωματική προσέγγιση, που επικεντρώνεται στο άμεσο και συνεχές βίωμα, στον τρόπο που σχετιζόμαστε με αυτό και στην ανατροπή των εμποδίων προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με το βίωμα. Κατά τη γνώμη μου, η σημασία που δίνει ο Gentley στην αλληλεπίδραση της σχέσης θεραπευόμενου ψυχοθεραπευτή είναι ένα από τα μεγαλύτερα ατού του βιβλίου αυτού. Ο Gentley πιστεύει ότι ο βασικότερος παράγοντας μιας επιτυχημένης ψυχοθεραπείας δεν είναι η εκάστοτε τεχνική ή θεωρητική προσέγγιση που τυχόν θα ακολουθήσει ή θα εφαρμόσει ο ψυχοθεραπευτής, αλλά ο ίδιος ο θεραπευόμενος και η αλληλεπίδραση με τον θεραπευόμενο, δηλαδή η αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχοθεραπευτού και ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου. Η θέση αυτή του Gentley είχε άμεση συνάφεια με την αντίληψή του ότι η ανθρώπινη ζωή συνιστά πάντα μια διαδικασία αλληλεπίδρασης, και αν το καλοσκεφτούμε αυτό είναι, μεταξύ της αισθητής ζωής του άμεσου βιώματος και όλου αυτού που επιδρά στο άμεσο βίωμά μας. Για τον Αμερικανό φιλόσοφο, η θετική αλληλεπίδραση του θεραπευόμενου και του θεραπευτή θα ενθαρρύνει στη συνέχεια την θετική αλληλεπίδραση του θεραπευόμενου με τη δική του βιωματική διαδικασία. Γι' αυτό ο Gentley και αναφέρεται στην αναγκαιότητα της θετικής αντανάκλασης από πλευράς του ψυχοθεραπευτή των συναισθημάτων του θεραπευόμενου. Όπως κάποιοι γνωρίζετε, κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε, η πορεία μου στον χώρο της ψυχοθεραπείας ξεκίνησε από την ψυχανάλυση. Η θεωρία του Gentley, δηλαδή ήθελα να μιλήσω λοιπόν με την εμπειρία μου για το, με τη μετάφραση του βιβλίου, η θεωρία του Gentley με έκανε να διαρωτηθώ πάρα πολύ σοβαρά για τη φύση της ψυχαναλυτικής πρακτικής, αλλά και το μέλλον της ψυχανάλυσης, καθώς η πρώτη μου θεραπευτική εμπειρία υπήρξε η προσωπική μου ανάλυση,
καθώς και η μετέπειτα παρακολούθηση ενός κυκλοεκπαίδευσης σε σχολή λακανικού προσανατολισμού. Ακούτε λακάνη, τώρα τρομάζεται, λογικό είναι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ήταν πραγματικά αποκαλυπτικό για μένα και δεν το λέω για να το πω, το εννοώ. Εκείνη την περίοδο βρισκόμουν σε προσωπική ανάλυση και πραγματικά μετά από κάποιο καιρό σταμάτησα την συγκεκριμένη ανάλυση, είχα βέβαια αναλυθεί και αρκετά. Οπότε συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας του βιβλίου ότι βασικά μειονεκτήματα της ψυχαναλυτικής πρακτικής είναι η ακατάπαυστη διανοτικοποίηση των βιωμάτων, των εμπειριών του αναλυόμενου, αλλά και η πεισματική άρνηση πολλών ψυχαναλυτών, και αυτό το έχω νιώσει στο πετσί μου, να καθερτήσουν τον αναλυόμενό τους, ενώ από την άλλη δεν διστάζουν να αραδιάζουν πολλές φορές αθέρετες αμυνίες. Θεωρώ λοιπόν πως η συγκεκριμένη θεωρία, το συγκεκριμένο βιβλίο εδώ, η προσέγγιση του Τζέρλιν, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σημερινό ψυχαναλυτή και για οποιοδήποτε ψυχοθεραπευτή, προκειμένου να αξιοποιήσει θεραπευτικά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον αναλυτή και αναλυόμενο, ακριβώς επειδή πρόκειται για μια σχέση που συνήθως διαρκεί χρονικά περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ψυχοθεραπευτική σχέση. Σε συνέπεια λοιπόν όλο το παραπάνω, πιστεύω ότι η θεωρία του Eugene Jelly δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση που απευθύνεται αυστηρά και μόνο στους εκπροσώπους ή στους συνεχιστές της προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας, αλλά σε όλους τους ψυχοθεραπευτές, και αυτό είναι πολύ βασικό σημείο, και συμβούλους φυσικά ψυχικής υγείας, για τους οποίους η θεραπευτική διαδικασία δεν συνιστά απλά και μόνο την εφαρμογή, τη στήρα εφαρμογή, θα έλεγα, μιας θεωρίας ή μιας θεραπευτικής τεχνικής πάνω στο θεραπευόμενο, αλλά συνιστά πρωτίστως μια διαδικασία μέρημνας, και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη πολύ έτσι προσεγμένα, του ψυχοθεραπευτή προς το θεραπευόμενο. Είμαι της άποψης πως η έλλειψη αυτής της μη κατευθυντικής και γνήσιας ενσυναισθητικής ακρόασης, που αυτό είναι η διαδικασία που περιγράφει ουσιαστικά ο Τζέντλιν, που απαιτεί, που ουσιαστικά πρέπει να κάνει ο ψυχοθεραπευτής, μπορεί να μετατρέψει την ψυχοθεραπευτική πρακτική από διαδικασία αυτογνωσίας και ίασης σε και καλυμμένο μηχανισμό συμμόρφωσης και κανονικοποίησης. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό πραγματικά με ενέπνευσε σε πάρα πολλά πράγματα, με ενέπνευσε στο να διερευνήσω περισσότερο τη σχέση φιλοσοφίας και ψυχολογίας. Οπότε τώρα πια παρακολουθώ το πρόγραμμα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Καποδιστρικού Πανεπιστημίου πάνω στην Φιλοσοφική. Και επίσης, επειδή η Μέρη είναι κάτι που με απασχολεί πολύ, δημιούργησα με αφορμή αυτό το βιβλίο το blog της Μέρη σε αυτού. Το οποίο από ό,τι θέλετε μπορείτε να το επισκεφτείτε. Το οποίο ουσιαστικά διερευνά πως η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση, η φιλοσοφία και οι τέχνες μπορεί να αποτελέσουν ενεργοποιητικές μορφές μέρημνας για τον εαυτό μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παλιούς μου συνεδέλφους και συνεργάτες στην Αμερικανική Ένωση και στο Hellenic American College, τον κύριο Στέφανο Μπάσικα, τον καλό φίλο Στέφανο Μπάσικα, που είναι εδώ μαζί, την κυρία Γλυκερία Μανιώτη και Μυρτώ Τσελέτη, της κυρίας Αγγελική Ρέπα, την Διευθύντρια της Αμερικανικής Ένωσης, κυρία Κυπρανίκα, για την όλη φιλοξενία και πρόθεση της σημερινής βιβλιοπαρουσίασης, και επίσης τον εκδότη του βιβλίου, τον Δημήτρη Παντελή, για την πραγματικά πολύ προσεγμένη έκδοση. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά.